συνέδρια των δικηγορικών συλλόγων. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, φίλε μου Γιώργο. Καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλά είστε, τι κάνει η Αλεξανδρούπολη? Καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Δήμαρχε, τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα καταρχήν για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ελάτε. Το ένα γεγονός είναι ότι η ασβοποιή συνεργεία Πετρούπολη και το Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι εδώ και 7 χρόνια σε απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη και γενικότερα στην Θράκη, να υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να σου πω ότι το 2013 οι Ρώσοι, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Αλεξανδρούπολη, ναι, είχαν 24.000 διανυκτερεύσεις σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, που είχε 22.500 διανυκτερεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι ενώ πριν το 2011 δεν υπήρχε ούτε ένας Ρώσος στην Αλεξανδρούπολη και γενικότερα στη Θράκη, από το 2011 μετά την πρώτη ασβοποίηση με την Αγία Πετρούπολη, η Αλεξανδρούπολη έχει τουρισμό από την Αγία Πετρούπολη. Αυτό είναι το ένα σκέλος, Δήμαρχε. Και κάθε πόλη θέλει τουρίστες. Τώρα, από πού είναι τουρίστες? Γιατί όπως είπες και εσύ, προβλήματα πάρα πολλά στην περιφέρεια, ούτε έτσι, οι μερίδες έρχονται σωστά. Πολλά τα προβλήματα και μας τιμούνται στην Αθήνα μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σωστό. Πώς έπλεξε το πράγμα τώρα με τον, πώς τον λένε αυτό τον τύπο, Ποπόφ, το συνταξιούχο. Ναι. Το γενικό πρόξενο, τον πρόεδρο. Ακριβώς. Πώς μπλέκει αυτό το πράγμα? Αυτός ήταν γενικός πρόξενος, ναι, στη Θεσσαλονίκη πριν από 1,5 χρόνο, όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Στο διάστημα αυτό ήταν ένας από τους θεμελιωτές της αδερφοποίησης της Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με το Δήμο του Σοσνόβη, βορειοαρχικά, και μετά με το Δήμο της Αγίας Πετρούπολης, στο κεντρικό. Ναι. Εδώ σταματάνε οι αδερφοποίησεις και ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης και οποιοδήποτε άλλος Δήμαρχος αδερφοποιηθεί. Εάν υπάρχει πρόβλημα χρηματισμών με το Άγιο Όρος, με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, αυτό μακριά από το Βαγγέλη το Λαμπάκι και από οποιονδήποτε άλλον έχει σχέση με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Για να υπάρχει απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών και η απαγόρευση εισόδου άλλων δύο από τη Ρωσία προς την Ελλάδα, σημαίνει πως υπάρχει πράγματι πρόβλημα, γιατί το ελληνικό κράτος δεν θα είναι δάκε τόσο αστείο ώστε να φτάσει σε μια τέτοιου είδους απέλαση και μια συμπεριφορά χωρίς να έχει στοιχεία. Είχατε διαπιστώσει κάτι εσείς, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, δηλαδή μια αποκλίνουσα συμπεριφορά? Ερώτημα σαφές, γιατί είστε νομικός, βεβαίως, ξέρετε τα θέματα, τραβάτε, βεβαίως, μπροστά, είστε σε μια δύσκολη περιοχή, Δήμαρχε. Η πιο δύσκολη περιοχή της πατρίδος μας και λόγω εθνικών θεμάτων. Ελάτε. Ακριβώς έτσι είναι. Μέχρι και τις αδερφοποιήσεις και τα καλά πράγματα τα οποία εισπράξαμε ως Δήμος, ναι, Αλεξανδρούπολης και ως αγορά, εδώ σταματάω. Δεν γνωρίζω ούτε περί χρηματισμών, ούτε περί παρανόμων ενεργειών οποιοδήποτε Ποπόφ. Εάν γίνανε στο Άγιο Όρος κάποια πράγματα, εάν γίνανε στη Μακεδονία κάποια πράγματα, στην Αλεξανδρούπολη τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία βγαίνουν και βλέπω και κάποια πρωτοσέλιδα εδώ σήμερα από σένα, γιατί ακόμα δεν πήρα τις εφημερίδες μου. Λοιπόν, αυτά δεν υπάρχουν για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Μαζί βέβαια με το κεντρικό κράτος, το οποίο ασκεί την εξωτερική πολιτική, αποκλειστικά μαζί του και εμείς, εάν κάπου μπορούμε να βοηθήσουμε για να διελευκάνουμε πιο πέρα πράγματα τα οποία αποτελούν εθνικό συμφέρον. Αυτό σας τιμά, κύριε Δήμαρχε, αυτό σας τιμά. Σας τιμά και ως δήμαρχο μιας ιερής πόλης όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, αλλά τιμά περισσότερο και το θεσμό του δήμαρχου. Ερώτημα, αν είχε υποπέσει κάτι στην αντίληψή σας, θα σηκώνατε το τηλέφωνο να πείτε στον Κοντζιά, υπουργέ ή όποιος άλλος ήταν υπουργός εσωτερικών, συμβαίνει αυτό με τον Ποπόφ? Εννοείται. Και επίσης το παράπονο μου ποιο είναι, Γιώργο? Ελάτε. Όπως εγώ θα το έκανα αυτό, έτσι έπρεπε να το κάνει και η Αθήνα. Να με πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει, ρε Βαγγέλη, ρε Δήμαρχε, κάτι συμβαίνει στη Μακεδονία και στη Θράκη και σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ μας, αν ξέρεις κάτι. Όπως εγώ προσφέρομαι και έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε Έλληνας όταν πρόκειται για το εθνικό συμφέρον, ναι, να δώσει κάθε βοήθεια, και το κράτος το κεντρικό δεν πρέπει να μας χρησιμοποιεί μέσα στα πλαίσια των αρχών της εγκύτητας και της επικουρικότητας. Πρέπει να μας χρησιμοποιεί. Δεν το έκανε. Τώρα απευθείας λέω και ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα ότι πέραν των αδερφοποιήσεων και των καλών στοιχείων που πήραμε τουριστικά και πολιτιστικά, τίποτα άλλο δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου για την Αλεξανδρούπολη. Και αυτό με την υπογραφή του Βαγγέλη του Λαμπάκη, που ξέρει να ζει έντιμα και με καλή πολιτική σκέψη. Εάν χτυπήσει το τηλέφωνο μετά την εκπομπή και είναι ο Κοντζιάς ή οποιοδήποτε άλλο και πει, Δήμαρχε, θέλουμε τα φώτα σας στο θέμα αυτό, είστε έτοιμος, αγαπητέ Δήμαρχε? Με μεγάλη μου χαρά και υποχρέωση ταυτόχρονα,
και δικαίωμα να προσφέρω υπηρεσία, γιατί η Εθνική Υπηρεσία, ιδιαίτερα για εμάς τους ευρύτες, τους στρατιώτες, είναι σε πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Και εγώ. Καλή σας μέρα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα από τον κύριο Λαμπάκη. Σαφή.